το δούλεμα το οποίο τρώμε δυστυχώς από αυτούς τους ανθρώπους και εσείς φυσικά το κάνετε για να έρθω και σε κάτι που προκάλεσε και πολύ μεγάλη φασαρία. Στα πιάνει και μεγάλη μας διαφορά. Η δική μας παράταξη, πιστή στο δάκρυ του αημνήστου Εθνάρχου Κωνσταντίνου Καραμαλή για τη Μακεδονία, αλλά θα πω και η δική σας πρώην παράταξη, κύριε Μπόλαρη, σε αυτά που έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου, για εσάς, κύριε Κουντουρά, δεν έχω να πω τίποτα. Καταλαβαίνω την ωραία του Υπουργείου Τουρισμού και προδώσατε μια ολόκληρη ιστορία σε άλλες ιδέες και ασφαλώς και εσείς καλά γνωρίζετε ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση μισός ψηφοφόρος των ανεξαρτήτων Ελλήνων να σας ψήφισε για βουλευτή για να σας πει να ψηφίσετε αυτή τη συμφωνία. Αν είναι προφανές ότι το κάνετε μόνο για ίδιο όφελος και είναι πραγματική ντροπή, δεν έχετε την παραμικρή πολιτική νομοποίηση για να το κάνετε. Έρχομαι αμέσως για να κλείσω, κύριε Πρόεδρε, δευτερόλεπτα. Τι έγινε λοιπόν, τι λέει η δική μας παράταξη? Εμείς δεν θέλουμε το όνομα Μακεδονία στο όνομα. Και αν φτάσουμε να δεχτούμε ως συμβιβασμό αυτό, το κάνουμε ως επώδυνο συμβιβασμό. Και αυτή ήταν η έννοια της προτάσεως του Κώστα Καραμαλή στο Βουκουρέστι. Ως συμβιβασμό, όχι ως επιθυμία. Εσείς, επειδή εκπροσωπείτε την άλλη πλευρά, που δεν σας ενδιαφέρει καθόλου αν θα λέγονται Βόρεια Μακεδονία, γιατί Μακεδονία τους λέγατε, Μακεδονία τους ανεβάζατε, Μακεδονία τους κατεβάζατε, ήσασταν έτοιμοι να κάνετε όχι συμβιβασμό, αλλά να τα δώσετε όλα όπως και τα δώσατε. Στη δική μας οπτική, η ενδιάμεση ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό έργα όμνες ήταν το τέρμα που μπορούσαμε να φτάσουμε. Στη δική μας οπτική δεν σε ενδιέφερε καθόλου. Και έτσι δώσατε και την εθνότητα, έτσι δώσατε και τη γλώσσα. Και έτσι γράφτηκε η ιστορία. Να πω μόνο για τα πρακτικά ότι αυτό που κυκλοφορεί σε εφημερίδες και στο διαδίκτυο, ότι δήθεν η ομαδική παρέτηση των βουλευτών της αντιπολιτεύσεως θα προκαλούσε εθνικές εκλογές και άρα θα εμπόδιζε την ψήφιση της Συμφωνίας των Πρεσπών, είναι όπως όλοι γνωρίζουμε απολύτως ψευδές. Το Ελληνικό Σύνταγμα πουθενά δεν προβλέπει διενέργεια εθνικών εκλογών λόγω της μαζικής παρετής των βουλευτών της αντιπολιτεύσεως και καλό είναι να μάθουμε να λέμε στον κόσμο την αλήθεια. Σε λίγες εβδομάδες θα έρθει στην Αθήνα ο κύριος Ζάεφ και θα γράφουν τα σούπερ από κάτω στην τηλεόραση ότι είναι ο Πρωθυπουργός των Μακεδόνων και τότε η Προεδρική Φρουρά θα του αποδώσει τιμές ως τον Πρωθυπουργό των Μακεδόνων και θα πρέπει εγώ, καταγόμενος του Αμίντιο Φλωρίνης, να δέχομαι για την υπόλοιπη ζωή μου ότι οι Μακεδόνες είναι αυτοί και όχι εγώ. Αυτό θα κάνετε, κυρία Κουντουρά και κύριε Μπόλαρη. Ναι. Το πείσας. Ευχαριστούμε, κύριε Συνάδελφε.